Ατέλο, για σένα. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Όταν σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω. Όταν σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται πως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται, γίνεται. Πάμε λίγο! Ας Κωστάκη μου! Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Σε σένα έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω. Σε σένα έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σώθω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται πως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Γίνεται, μωρέ! Μου λες δεν γίνεται ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί, πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Μου λες δεν γίνεται, όμως με ένα μου φίλη η καρδιά μου γίνεται, 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 γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζαφίρη. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα... Παρακαλώ ένα λεπτό πριν μπούμε σε οτιδήποτε. Ναι. Ένα λεπτό να ξεκινήσουμε την κριτική με τον Νίκο Μουρατίδη. Θα ήθελα να μιλήσω πριν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, επειδή ο Νίκος δεν έχει παρακολουθήσει, να ξεκινήσουμε με την κριτική και μετά με την κριτική μας επιτροπή. Πριν θα τοποθετηθείς. Παρακαλώ. Μα συνέχεια με μένα ξεκινάς. Τι να κάνω, σήμερα είναι η περίπτωση. Ωχ, Θεέ μου. Δεν έμεινα ικανοποιημένος. Και επίσης έχεις αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν κάποιοι τραγουδιστές που εγώ δεν συμπαθώ, που φωνάζουν μέσα στο τραγούδι, χαιρετάνε κόσμο, τέτοια πράγματα που εγώ δεν τα θέλω καθόλου από αυτά. Okay. Να σου το πω αλλιώς. Αν ερχόσουν τώρα για οντισιόν, θα σου λέγα δεν περνάς στην επόμενη φάση. Τώρα είσαι μέσα στην Ακαδημία. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να πω. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες του Star Academy σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με την... Αν θες να μιλήσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο συνέχεια και συνεντεύξεις. Γι' αυτό λέω ότι πάμε κατευθείαν στην κριτική, Πέτρο Κωστόπουλο. Δεν μου έχει ξανατύχει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ τρελαίνομαι. Ο Νίκος είναι καινούριος, δεν το έχει παρακολουθήσει. Με ένα πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που σήμερα, μετά από 4-5 εβδομάδες, ένα μήνα, πόσο είναι μέσα, παραπάνω πια, γιατί είχαμε και το κενό, τραγουδάνε χειρότερα από ό,τι τραγουδάγανε πριν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο για μένα με μουρλαίνει. Αυτό μου συνέβη και με τη Φέη προηγουμένως, μου συμβαίνει τώρα και με σένα. Δηλαδή έχεις πει τραγούδια τα οποία την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σου είπα τα καλύτερα λόγια, και σήμερα μπορώ να σου πω και τα χειροτερότερα. Το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή εκεί πλέον μπορεί να μην μου φταίσει εσύ, να μου φταίνουν αυτοί με τους οποίους δουλεύεις. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συνεχίζετε και το λέω πολύ γλυκά, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σε συμπαθώ και όλα και σε ξέρω και από πριν, έστω και λιγάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη μη εξέλιξη και αντίθετα την επιστροφή στο χειρότερο. Αυτό. Μάλιστα. Άννα. Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο και
Θα σου το πω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Είναι ένα τραγούδι που δεν απαιτεί και ιδιαίτερες φωνητικές δυνατότητες. Με την έννοια ότι είναι συνδεδεμένο με τον Παντελίδη που είναι εκεί πάνω και τον αγαπήσαμε όλοι και. Αλλά σε σένα δεν βοηθά στο να μας δείξεις κάτι που δεν έχει φωνή σου. Δηλαδή, να αφήσουμε δεν την Άννα μου να σε αφήσουμε να ολοκληρώσεις και στη συνέχεια. Ωραία. Παρακαλώ. Απλά άλλο δηλαδή, δεν προσδίδει κάτι. Δεν σου δίνει την ευκαιρία να δείξεις κάποια καλλιτεχνικότητα, κάτι στη φωνή σου πιο αξιόλογο και πιο αξιοπρόσεχτο. Αυτό. Μάλιστα. Νίκο. Δεν το διάλεξε. Να βάλω τη βαθμολογία. Όχι βαθμολογία, κριτική. Δεν κάνω, θα βάλω βαθμολογία μετά.